Ο Ελευθέριος υπήρξε ιερωμένο και ιερομάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας. Η μνήμη του τιμάται στις 15 Δεκεμβρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 18 Απριλίου από την Καθολική. Ο Ελευθερίο γεννήθηκε στην Ρώμη τον 2ο αιώνα από πλούσιο πατέρα, τον οποίο έχασε από πολύ νωρί. Ανατράφηκε από τη μητέρα του την Ανθία, η οποία είχε μεταστραφεί στον χριστιανισμό από μαθητέ του Αποστόλου Παύλου. Από μικρό, ο Άγιο Ελευθέριο ξεχώρισε για την πίστη του και την θεολογική του επάρκεια. Σε ηλικία 15 ετών χειροτονήθηκε διάκονο, στα 17 του πρεσβύτερο και στα 20 του ο Πάπα Ανίκητο του ανέθεσε τον επισκοπικό θρόνο τη περιοχή του Ηλυρικού, τη Αλβανία, με έδρα τον Αυλώνα. Ο Ελευθέριο όταν αυτοκράτορα τη Ρώμη ήταν ο Αδριανός, ο οποίο τον υπέβαλε σε μια σειρά φρικτά βασανιστήρια για να απαρνηθεί την πίστη του. Καταρχά, έστειλε στον αυλόνα στρατηγό του Φίλικα να τον συλλάβει, αλλά ο Ελευθέριο τον προσιλήτησε στο χριστιανισμό. Μετά από λίγε ημέρε, ο Ελευθέριο έφτασε στη Ρώμη και παρουσιάστηκε στον αυτοκράτορα, ο οποίο αφού απέτυχε να τον πείσει να απαρνηθεί την πίστη του, τον υπέβαλε σε μια σειρά από φρικτά βασανιστήρια σύμφωνα με του συναξαριστέ. Αρχικά διέταξε να τον τοποθετήσουν σε ένα πυρακτωμένο χάλκινο κρεβάτι για να ψηθεί. Ο Θεό όμω του έστειλε δροσιά και ανακούφισε του πόνου του. Στη συνέχεια τον τοποθέτησε σε μια πυρωμένη σχάρα, κατά από την οποία έτσι Κάρβουνα. Ο Θεό επενέβη ακαριαία, σβήνοντα τη φωτιά και ψυχρένοντα τη σχάρα. Οργισμένος, ο Αδριανός διέταξε να τον βάλουν σε ένα μεγάλο καζάνι που περιέχει λίπος και ρίκε και πίσα και να τον βράσουν. Και σε αυτή την περίπτωση επενέβη η Θεία πρόνοια, δροσίζοντας το καζάνι και απαλλάσσοντας τον ελευθέριο από το μαρτύριο. Τότε ο έπαρχο τη Ρώμη, Κορέμον, προσφέρθηκε να απαλλάξει τον Αθριανό από το διέξοδο. Κατασκεύαστε ένα χάλκινο κλίβανο με μητερά σουβλιά στο εσωτερικό του μέρο, τον πειράκτωσε και ήταν έτοιμο να ρίξει μέσα τον Ελευθέριο. Τότε συνέβη το θαύμα. Ο Κορέμον έγινε χριστιανό και αντί για τον Ελευθέριο βρέθηκε αυτό μέσα στο κλίβανο με διαταγή του Αυτοκράτορα. Όμω με θεϊκή παρέμβαση δεν έπαθε το παραμικρό, αλλά αμέσω μετά αποκεφαλίστηκε. Μετά ήταν η σειρά του Ελευθερίου να υποστεί το μαρτύρο του κλιβάνου με τα καρδιά, Όμω και εδώ ο Θεός ήταν παρόν. Η φωτιά έσβησε και τα σουβλερά καρφιά λίγησαν ώστε να μην βλάψουν το σώμα του. Ο Αδριανό, απειβδισμένο, διέταξε να φυλακιστεί ο Άγιο για να πεθάνει από ασυτεία. Εκεί, στο ανήλιαγο κελί του, ο Θεό του έστελνε τροφή με ένα περιστέρι. Αφού και στη φυλακή πέθανε ο Άγιο, ο Αυτοκράτορα έδωσε εντολή να τον δέσουν πίσω από δύο άγρια άλογα, ώστε να κατακοπούν τι άρκε του και να πεθάνει με ελεηνό τρόπο. Αντιλοσκυρίου κυρίου, ημέρεψε τα άλογα, έλυσε τον Άγιο από το δεσμά του και τον οδήγησε σε ένα βουνό, στο οποίο έμεινε προσευχόμενο εν μέσω άγριων θηρίων, το οποία κατόρθωσε να εξημερώσει. Μερικοί κυνηγοί που είδαν τον Άγιο στο βουνό, το ανέφεραν στον Αυτοκράτορα, ο οποίο έστειλε στρατιωτικό απόσπασμα να τον συλλάβει. Τα αγρία θηρία όρμησαν εναντίον των στρατιωτών, αλλά ο Άγιο τα διέταξε να ηρεμήσουν και να γυρίσουν στι φωλιέ του. Ακολούθησε του στρατιώτε διδάσκοντά του να αρνηθούν την πλάτη του. Μερικοί από αυτού πίστευσαν στο Χριστό. Όταν έφτασε στη Ρώμη, ο αυτοκράτορα τον οδήγησε στην αρένα για να τον κατασπαράξουν τα άγρια θηρία όπω πίστευε. Μια λένα και ένα λιοντάρι που τον πλησίασαν, αντί να του επιτεθούν, άρχισαν να του φιλούν τα πόδια. Βλέποντα ο αυτοκράτορα τη συμπεριφορά των λιονταριών και ακούγοντα την ιαχή του πλήθου, ο Μέγας, ο Θεό των Χριστιανών, διέταξε τον αποκεφαλισμό του ελευθερίου. Τη σκηνή του μαρ του παρακολουθούσε η μητέρα του Ανθία, η οποία έτρεξε να αγκαλιάσει τελευταία φορά το άψυχο σώμα του γιού τη. Δεν πρόλαβε, αφού οι Δήμοι την αποκεφάλισαν και αυτήν. Την ημέρα τη εορτή του Αγίου Ελευθερίου, η Εκκλησία τιμά και τη μνήμη τη μητέρα του Ανθίας, του Αγίου Κορέμονο, αλλά και των δύο Δημίων που τον αποκεφάλισαν και το αποκεφαλίστηκαν γιατί πίστεψαν στον Χριστό. Τα λείψανα του Αγίου Ελευθερίου βρίσκονται στον ομώνυμο ναό Στο Ριέτι τη Ιταλία. Στην Ελλάδα, ο Άγιος Ελευθερίου θεωρείται προστάτης των εγγύων γυναικών. Πολλέ επίτοκοι γυναίκε επικαλούνται τη βοήθειά του και ακουμπούν το εικονισματάκι του Αγίου πάνω του για να του δώσει καλή ελευθεριά.